Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Και χαρά σας και θα ξεκινήσει ο Στέλιος μου. Καλώς την Αμάντα. Τι κάνετε? Καλά εσύ? Μια χαρά κι εγώ. Λοιπόν, δεν μ' αρέσουν καθόλου τα μαλλιά σου. Δεν σας αρέσουν? Καθόλου. Αχ, δυο ώρες μου. Καθόλου. Αχ, μη μου το κάνω. Ναι, δεν μου αρέσουν καθόλου. Είναι πάρα πολύ ωραία τα μαλλιά της. Τα μαλλιά σου μου χαλάνε όλο το σύνολο. Τα κάνα καρεδάκι. Δηλαδή, επειδή έχετε αυτή την νέη της άβρα και τόσα πολλά βίντεο στοιχεία, θεωρώ ότι τα μαλλιά αυτά κάνουν το σύνολο να δείχνει λίγο καρικατούρα, γιατί ενδεχομένω δεν είναι και καλοκτενισμένα, δεν έχετε πάρα πολύ χρόνο για να κάνετε τέτοιες κομμώσεις, οπότε καλύτερα μερικές φορές να επιλέγετε πιο ασφαλή μονοπάτια. Εντάξει, ναι. Αυτό κάνει λίγο παλιόμοδίτικο. Ναι, το ήθελα όμως λίγο να κάνω κάτι διαφορετικό στο κεφάλι μου. Βέβαια, έχασα πολύ τρίχα. Κακός, δεν το ξέρω. Ωραία, δεν σε κολακεύει. Λοιπόν, μου αρέσει πολύ το σακάκι με το ροζ πουκάμισο. Μου αρέσει και το παντελόνι. Μου αρέσει πάρα πολύ που έβαλες κίτρινα παπούτσια με αυτό το σύνολο και κόκκινη τσάντα, που είναι αναπάντεχα χρώματα σε σχέση με τα άλλα που είναι πιο κατεβασμένα. Η γραβάτα αυτή λιμένη, ενώ μου αρέσει σαν τεσέν, δεν μου αρέσει το γεγονός ότι είναι μια γραβάτα έτσι που είναι ακατάστατη και κρέμεται. Δεν ξέρω αν μπορούσε αυτή η γραβάτα να είναι τοποθετημένη μέσα από το πουκάμισο και να χνοφαίνεται σαν φουλάρι. Να το προσπαθήσω. Ναι, για βάλε να δούμε. Να χωθεί κάποιο και αυτό. Ωραία, και βγάλει το γιακά. Πιο ωραίο. Πιο ωραίο. Ναι, πολύ πιο ωραίο. Πιο συμμετρικό, γιατί έχεις και τα μανίκια σου λίγο ακατάστατα, είναι και over. Δηλαδή, μια γραβάτα να κρέμεται σε αυτήν την εικόνα, ξέρεις, χαλάει την συμμετρία, χαλάει την εικόνα γενικά. Mm-hmm. Αυτά. Κατά τα άλλα, πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση, ειδικά χρωματικά. Πολύ γιατί... το δούλεψα, να ξέρετε. Μπράβο, γιατί πολύ. Σαν φόρμες τα ρούχα δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά χρωματικά έχει μια πρόταση όλο αυτό. Λοιπόν, ωραία. Είναι εδώ. Πολύ ωραία. Δύο. Άντε, τέλεια. Άντε καλά. Ανεβήκαμε. Έλα, Παναγία μου. Έλα, εντάξει. Σήμερα πάει τρένο. Δημήτρη. Δεν το συζητώ. Κοίταξε, είναι out of the box και ένα πάντεχο αυτό που προσπάθησες να κάνεις και δεν είναι και καθόλου εύκολο. Τα μαλλιά πραγματικά δεν είναι πολύ ωραία. Δηλαδή πήγες να κάνεις ένα βαγ λογικά, αλλά βγήκε λίγο κέλι σακάκου που δεν... Με πληγώνετε, αλλά δεν πειράζει. Είναι πολύ ωραία μαλλιά. Πληγώθηκε και τρίχα. Αχ, βάγκα. Αχ, βάγκα αυτό. Εντάξει. Πάρα πολύ ρωτώ κραγιόν. Και τα σχέδια που διάλεξες να βάλεις, η γραβάτα, το πουκάμισο, το καρό απ' έξω, το γκρι και τα παπούτσια, το κίτρινο με το κόκκινο, πραγματικά πολύ ωραία. Γενικά είναι πολύ ωραία προσπάθεια και δεν είναι καθόλου εύκολη. Το μαλλί άστο. Εγώ γιατί ησύχασα, νομίζεις? Εμένα πάντως το μαλλί μου αρέσει. Δύο, αγάπη μου. Ευχαριστώ. Ωραία, μια χαρά. Πάμε στη Σοφία τώρα. Διαβάζω όμως, σας ακούω. Κι εγώ συμφωνώ με την Κατερίνα. Εγώ προτιμώ τα μαλλιά σου έτσι. Σε κάνουν πιο... κάνουν την εικόνα πιο classy και πιο ακριβό και σουπάν. Τα παπούτσια, νομίζω ότι η μύτη τους είναι μακρύ, so αν ήταν και τα παντελόνια πιο μακριά και ακόμα θα ήταν ok, because ακόμα θα δεις το παπούτσι. Μου αρέσει το ύψος του παντελόνι, whatever. Τι άλλο έχω να πω? Δεν χρειάζεσαι αυτό το κρεβάτα, το πράγμα που έβαλες. Δεν το χρειάζεσαι, but δεν με πειράζει, you know, whatever. So, στο τέλος της ημέρας και ύστερα που διάβασα το βιβλίο μου, θα σου δώσω τρία. Ναι. Και επίσης να πούμε ότι η τελική βαθμολογία είναι 9,6. Άντε καλά. Οπότε είναι πολύ μεγάλη βαθμολογία. Σε παρακαλώ, σε σχέση με αυτά που έχεις πάρει μέχρι τώρα, πήγαινε στη θέση σου, Αμάντα μου, χαρούμενη. Ευχαριστώ πολύ.